Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε.
Θεόμεθα σου επάρξον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι Θεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι Θεόμεθα υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας ευεκρατήμων, και σου καταξιδάν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι Θεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρόσημων Αμβροσίου και πάσαν Χριστό ημών, αδελφότητο. Προσφέρω μέρση, οδύ επάξιον και γόμενση.
Τα σοδούς σου γνώρισον ημίν και κατέφροντα διαβήματα ημών και αξίους πάντας ελευθερίας κατάστασον. Επισκίασον την κρατεά σου επιστασία, το ευσεβές ημών έθνος, επίσε τας ελπίδας αναθέμενον, ότι μακάριον το έθνος, ου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, σβέσον τα βριάγματα των εθνών και χάρισι την βαθία και ανεφέρετον ειρήνη. Κατάκουσε το πλούσιό σου έλεος και την συν ευλογία της άκουσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλει, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευλογία σου την ίσον τάφτη, είναι αδιαπαντός σκηνή την δόξα σου, ο γαρλαός σου και η εκκλησία σου, η κεντρεύους είσαι. Έδιδε και υπέρ των ψυχών των αδελφών ημών, το εν την προασπίση της ελληνίδος γης και της νήσου τάφτης πεσών των δεομεθάς, ή να βλιστώσει εν αγαθής και εν ουρανίης το λάδος. Συγχαρείω ελευθερωτής και σώτη των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα και ευχαριστία να αναπαίνουμε, το εντριάδι Θεό Ιησού σε αιώνας. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράμου και Παναμόμου Αγίας αυτού μικρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, Παύλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Χριστοδούλου του Εμπάγμου, Ιωάννου του Ευκαρπίσαντος, Γερασίμου του Βυζαντίου του Εμπάγμου και Ανθίμου των Αστυπαλαία, Σάββα του Ευκαλύπνου και των Οσίων γυναικών, Ξένης και Κασιανής, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, Κωνσταντίνου του Ιδραίου του Νερόδου Μαρτυρίσαντος, Νικήτα του Ισχυρίου, Ιωάννου του Ναυπλήρου και Χρήστου του Εκπρεβέζη των Ενκόμαρτυρισάντων, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Φανουρίου, του Νεοφανούς του Εμπειρόδου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατούρων Ιωαρχήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός Σιμών Μεθοδίας της Εν Κιμόλο, εις και την μνήμη επιδρούμεν και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Επίσης οι προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, αγαπητά παιδιά και δάσκαλοι, αγαπητοί συμπατριώτες. Η σημερινή μέρα είναι ιστορική για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Κάρπαθο. Η απελευθέρωση του νησιού τον Οκτώβριο του 1944 με τις δικές του δυνάμεις ήταν ένα κατόρθωμα για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Ήταν το αποκορύφωμα του εθνικού συναγερμού, της ορευμένης πικρίας και αγανάκτησης από την καταπίεση του εθνικού φρονήματος για αιώνες ολόκληρους που ξέσπασε την 5η Οκτωβρίου 1944 και παρέσυρε μια για πάντα τους τελευταίους δυνάστες. Μετά από ένα δραματικό εφταήμερο ιστορικών γεγονότων, οι εξεγερμένοι Καρπάθοι υποχρέωσαν τους Ιταλούς να παραδώσουν την εξουσία στην Παπαγαπαθιακή Επαναστατική Επιτροπή το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 1944 στο Αβέλη. Ας ξεκινήσουμε όμως λίγο πιο πίσω. Το 1912 η Ιταλία, που είχε εμπλακεί σε πόλεμο με τους Τούρκους στη Λιβύη και αφού είχε συντηρητική ναυτική υπεροπλία, καταλαμβάνει αμαχητή το 1912 τα Δωδεκάνησα. Οι Δωδεκανήσοι υποδέχτηκαν τους Ιταλούς ως ελευθερωτές, αλλά προσγειώθηκαν γρήγορα στη σκληρή πραγματικότητα όταν ο στρατιωτικός διοικητής Τζιοβάνι Αμέλιο διέλυσε βία το Παπαδοκανησιακό Συνέδριο της Πάτμου για αυτοδιάθεση και ένωση. Αργότερα η Ιταλία, παζαρεύοντας τη συμμετοχή της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάρ, θα επιχειρήσει να νομιμοποιήσει την κατοχή των νησιών με τη Μυστική Συμφωνία του Λονδίνου του 1915. Τα Δωδεκάνησα και όλες οι κινήσεις της Ιταλίας δεν διαφεύγουν της προσοχής του κορυφαίου Έλληνα πολιτικού Ελευθερίου Βενιζέλου, που ενθαρρύνει την αντίσταση ενάντια στους κατακτητές. Αυτό συνεπάγεται καθαρά
από τις επιστολές του Μητροπολίτη Καρπάθου Γερμανού που απευθύνεται στον τότε Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο και στο Υπουργείο Εξωτερικών και διασώζονται στο Αρχείο της Μητροπόλεως. Οι επιστολές εγγράφησαν την τριετία 1912-1915 και περιέχουν σημαντικότατες πληροφορίες για την αντίσταση των Καρπαθίων στις προσπάθειες αφιλητισμού των Ιταλών. Από τις επιστολές προς τον Βενιζέλο σημειώνονται συνολικά τα εξής. Αναφέρονται οι κατόπιν οδηγιών της ελληνικής κυβέρνησης, διεξαγωγή δημοψηφισμάτων υπέρ της Ένωσης, η ανύψωση της γαλανόλευκης στα σχολεία και τους ναούς και η παρέτηση δικαστών διορισμένων από την Ιταλική κυβέρνηση για να μην υπάρχει και η παραμικρή νομιμοποίηση του καθεστώτος. Περιγράφονται επίσης συστηματική διωγμή από τους Ιταλούς, υποστολές ελληνικών σημείων αποστολία, φυλακίσεις και απελάσεις των Κρήτων. Η συνολισμένη από το Εθνικό Κέντρο Αντίδραση, που εντάχθηκε μετά τη συνθήκη του ΟΣΥ τον Οκτώβριο του 1912, επεκτάθηκε και πέρα των ορίων της χώρας. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με διασκέψεις και οι ναύαρχοι των στόλων των μεγάλων δυνάμεων στη Μεσόγειο, κατακτηρίζονται από δημοψηφίσματα και εκκλήσεις των Δεκανησίων. Ο Μητροπολίτης Γερμανός, στις 28 Οκτώβου 1919, αποστέλει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Wilson, ευρισκόμενο τότε στο Παρίσι, επιστολή διαμαρτυρίας κατά των Ιταλών για τις ακρότητες που διαπράττουν. Η συντονισμένη αντίσταση του λαού στα ασχέδια της Ιταλίας κορυφώνεται το 1919 με ξεσηκωμό της νεολαίας και ύψωση της ελληνικής σημαίας στις φυλές, με την παραϊκή εξέγερση το 1922 στο Απέρι και με την εξέγερση της Ολύμπου το 1935. Το 1922 στο Απέρι, με αφορμή την απογραφή του οικισμού, το χωριό αντιδρά και ξεσηκώνεται. Η πάνδημη ηλική κινητοποίηση βάφεται με αίμα. Στο γεφύρι πέφτει νεκρός από τις σφαίρες των καραμπινιέρων ο Νικόλαος Ιωτής. Η οργή των κατοίκων ξεχυλίζει, κινούνται κατά των Ιταλών και πυροβολούν προειδοποιητικά και προς στιγμή απειλείται γενική σφαγή. Το χωριό στρατοκρατείται και οι Ιταλοί θα υποχωρήσουν μόνο στην εκφοβιστική είδηση ότι οπλισμένο απόσπασμα Καρπαθίων από τα γύρω χωριά κατεθάνει. Οι θυσίες όμως ποτέ δεν πάνε χαμένες. Καμία διοικητική πράξη των Ιταλών δεν θα περάσει πια χωρίς αντίδραση. Συνειδητοποιούν τώρα ότι ποτέ δεν θα υποτάξουν αυτόν τον περήφανο, βαθύτατα ελληνικό πληθυσμό. Στα μέσα επόμενα χρόνια, η συνεχής αγωνιστικότητα των κατοίκων, η δίψα για ελληνική διδασκαλία και μόρφωση και η αγάπη των ξενιτεμένων για τον τόπο τους πετυχαίνουν μία αποφασιστική νίκη. Το 1932, με χρηματοδότηση της Ομόνοιας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οι σχολές του Απερίου στεγάζονται σε ένα νεόδυτο κτίριο, το σημερινό Γενικό Λύκειο, και αναβαθμίζονται. Έτσι, με σούσεις της Ιταλικής κατοχής, η Κάρπαθος αποκτά ένα μεγαλοπρεπές και λαμπρό εκπαιδευτήριο, σύμφωνο της ελληνικότητάς της, και συστηματικά πλέον αρχίζει να γλωσσοποιείται στα ελληνικά ιδεώδη η νέα γενιά. Συνεπώς, το εκπαιδευτήριο του Γενικού Λυκείου Απερίου, πέραν της ανεκτήμητης προσφοράς του διαχρονικά μέχρι και σήμερα στο νησί μας, πρέπει να θεωρείται ένα ιστορικό εθνικό σύμβολο των δύσκολων χρόνων της Ιταλικής κατοχής. Λίγα χρόνια αργότερα, μέσα στα σύνορα του πολέμου, που πυκνώνουν, θα εκδηλωθεί η τελευταία και πιο σκληρή προσπάθεια των Ιταλών για αφαιρετισμό των νησιών, με το γνωστό διάταγμα του 1937 για την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία και τον περιορισμό της ελληνικής σε 2 ημίωρα εβδομαδιαίως. Και αυτή η προσπάθεια θα καταρρεύσει απέναντι στο αγωνιστικό φρόνημα των κατοίκων που εκδηλώνεται με τον εκπαιδευτικό ανέκδοτο, με προτροπή των μαθητών να απέχουν από τα ιταλικά μαθήματα και με το κρυφό σχολείο. Η Χριστόφορος Εγκελαδίδης, Μαρίτσα Καπετανάκη, Εμμανουήλ Λάμπρος διδάσκουν κρυφά ελληνικά. Πολλοί εξέχοντες συμπολίτες μας θα σταλούν και πάλι στις φυλακές. Στο Απέρι αναφέρεται χαρακτηριστικά η αγωνιστική δράση
του φαρμακοποιού Γεωργίου Λατρινού, του ιατρού Μιχαήλ Πετρίδη, του ιατρού Ηλία Χατζημιχάλη και του Μιχαήλ Μιχαηλίδη, που ανακρίθηκαν και κρατήθηκαν επί μήνες στις φυλακές της Ρόδου και της Χώμη. Στις Βενετές έδρασε με συνθήματα στον τοίχο της Εκκλησίας ο Βάσος Οικονομίδης. Επίσης, αρκετοί ομογενείς, κυρίως εξ Αμερικής, θα απελαθούν και με τη μεσολάβηση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα χάσουν κάθε επαφή με τις οικογένειές τους ή θα ταλαιπωρηθούν με ανακρίσεις και φυλακίσεις. Στο Απέρι, ο Γεώργιος ο Κρεπατρεμένος, Ευθύνος Κωνσταντινίδης και άλλοι. Η καταπίεση των Ιταλών αναγκάζει την ίδια εποχή νέους ανθρώπους σε παράνομες αποδράσεις στην ελεύθερη Κρήτη. Μπέρκος, Τσαντάρης, Φασουλέτος, Λογοθέτης και άλλοι. Πολλοί από αυτούς θα καταταγούν στο θρηλυκό σύνταγμα των Δεκανησίων Εθελοντών. Στη διάρκεια του πολέμου στην Κάρπαθο διαδραματίζεται το έγχος της αντίστασης με ευρύ κατασκοπευτικό δίκτυο. Ιωάννης Λιτός, Ιωάννης Οικονομίδης, Χριστόφορος Εκκεραλίδης, Γεώργιος Χαλοκόπος και άλλοι. Αυτοί τροφοδοτούν τον πολυθρηλυκό Χριστόφορο Λιτό, κορυφαία φυσιογνωμία της αντίστασης, που μαζί με τον Σάμιο ασχηματιστή Χρυσόπουλο μεταδίδουν σημαντικές πληροφορίες στο αρχηγείο της ΡΑΦ στη Μέση Ανατολή και καταφέρουν βαριά πλήγματα στην κατοχική δύναμη Ιταλών και Γερμανών. Τέλος, τα φιλόδοξα κατακτητικά σχέδια των Ιταλών θα αναβαγίσουν με την ήττα από τους συμμάχους και θα νιώσουν και οι ίδιοι την τραγωδία των χιλιάδων εχθρών τους μέσα στη διεύθυνση του πολέμου και το ολοκαύτωμα των λαών που προκάλεσε η παρανομική συμμαχία του Άξονα. Στην Αμερική, ο ευπατρίτης Νικόλαος Μαυρής και οι δωδεκανησιακές ομογενειακές οργανώσεις παρεμβαίνουν στην Αμερικανική κυβέρνηση, στη Βουλή και στην Κερουσία και πετυχαίνουν λαμπρά ψηφίσματα υπέρ της Ένωσης και συμπαράσταση από την Αμερικανική κοινή γνώμη. Η Ομόνοια Αμερικής έγραψε και τότε λαμπρές σελίδες, πετυχαίνοντας λαμπρά ψηφίσματα υιοθέτησης των ελληνικών θέσεων από γερουσιαστές. Τα ιστορικά αυτά ντοκουμέντα υπάρχουν, έχουν καταγραφεί και κοσμούν τις σελίδες των λευκομάτων της Ομόνοιας των ετών 1943-1945. Την 5η Οκτωβρίου 1944, σύσσωμος ο λαός της Καρπάθου ξεσηκώθηκε απέναντι στους δυνάστες. Οι καμπάνες των εκκλησιών διαλαλούν παντού το χαρμόσυνο άγγελμα ότι η ελευθερία πλησιάζει και ότι η ένωση με την Ελλάδα είναι πια θέμα χρόνου. Στις Βενετές όλο το χωριό ξεσηκώνεται. Αποκλείζονται οι ιταλικές αρχές. Πραγματοποιείται δοξολογία στον Ιερό Βράχο. Υψώνεται η Ελληνική Σημαία. Εκλέγεται διαβοή στην Επαναστατική Επιτροπή. Γεώργιος Σοφίδης, Εμμανουήλ Σπανίδης, Βάσος Οικονομίδης, Γεώργιος Λοΐζος, Γεώργιος Γιανόπουλος, Γεώργιος Αγγελιάδης, Βάσος Γιανακρίτης, Γεώργιος Μαρής. Επαναστατική κίνηση εκδηλώνεται και στην Ακάσα. Περίπου 50 άντρες εξοπλίζονται, ανεβαίνουν στις Βενετές, ενώνονται με τους εκεί επαναστάτες και διαμηνύουν στους Ιταλούς ότι η κυριαρχία τους έλειξε. Ένα αυτοκίνητο με οπλισμένους επαναστάτες, Βάσος Ανδρέου, Σοφοκλής Οικονομίδης, Λάζαρος Κοσμάς, ξεκινά για τα χωριά για να μεταφέρει το μήνυμα του ξεσηκωμού. Στο Απέρι, η Ιταλική κυριαρχία κλονίζεται με εκρήξεις και πυροβολισμούς το πρωί της 5ης Οκτωβρίου στην Παλατού, δίπλα ακριβώς στην κατοικία του στρατιωτικού διοικητή Αρμάντο Αμεντούνη. Οι νεολαίοι του χωριού που είχαν εφοδιαστεί με όπλα και πυρομαχικά από τις γερμανικές εγκαταστάσεις που είχαν εγκαταλειφθεί, συγκεντρώνονται στο καφενείο του Παπαηλία του Κυρκαλού. Ο Παπαηλίας είχε κρυμμένη μια παλιά, πολύ μεγάλη ελληνική σημαία. Την κρέμασε από την οροφή του καφενείου και έφερε μέχρι το πάτωμα. Από τότε ο Παπαηλίας ονόμασε το καφενείο του «Καφενείο η Ελευθερία». Οι οπλισμένοι νεολαίοι μας αποκλείσουν τους διερχόμενους Ιταλούς. Στο παγωνοστάσιο του Μητροπολιτικού Ναού και πρωτονευρώτη των Ιταλικών Αρχών, ένας εξοκίνδυνος νέος, ο Κωστής Φέρου Μακρύς, αναρχήθηκε στο παλιό σχεδόν ετοιμόλογο καβαλαριό και ύψωσε την ελληνική σημαία. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Η ύψος της γαλανόλευκης χαιρετίστηκε με εκατοντάδες πυροβολισμούς, με την ρήψη δεκάδων χειροκομείδων, όχι μόνο των φαρετισσόμενων στην αυλή της Εκκλησίας,
αλλά από πολλούς αμερίτες που είχαν βγει στις αυλαίες και τα δόματα των σπιτιών τους μέσα σε μια φρενίδα ενθουσιασμού. Σε ανάμεσα στο γεγονός αυτού σήμερα βλέπουμε εγκυματίες στο Παπαδοστάσιο της Εκκλησίας υπερανόλευκη. Θεωρώ σκόπιμο να σας διαβάσω ένα κείμενο που έγραψε ο έφηβος τότε πρωταγωνιστής των γεγονότων με την Ιωλία του Χωριού και μετέπειτα βουλευτής μας Γιώργος Σωτάκης την αμέσως επόμενη χρονιά σε ανάγνωση της ιστορικής εφετείου. Το κείμενο αυτό κοσμούσε μέχρι πρόσφατα το Καφενείο Ελευθερία. Η ύψωση της ημέρας 5 Δεκάτου 1984. Μεγάλη και δοξασμένη η ημέρα η σημερινή, η λαμπροτέρα της ιστορίας της νήσους μας. Είναι μια μεγάλη επέτειος. Είναι η πρώτη επέτειος. Είναι η μέρα που συμβολίζει την Ανάστασή μας. Είναι η μέρα της ελευθερίας και της νίκης μας. Είναι η 5η Οκτωβρίου. Ο Οκτώβριος μας ενθυμίζει την ανδρική και ένδοξη εποχή της Καρπάθου. Η δε 5η Οκτωβρίου είναι και θα είναι πάντοτε η στη συνείδηση της νεολαίας και του λαού. Η μέρα της αναγεννήσεως και της ελευθερίας. Ζήτω η ελευθερία. Ζήτω η Ελλάς. Μέχρι το απέρι, οι αντιπρόσωποι των επαναστατών από τα χωριά της Καρπάθου εκλέγουν την Πατριαρχιακή Επαναστατική Επιτροπή και αυτή αποτελείται από τους Χριστόφορος Εκκελαρίδη, Ιωάννη Κονομίδη, Ιωάννη Γιαννάκη, Φραγκίσκος Εκκελαρίδη, Δημήτρη Καπετανάκη. Η Επιτροπή αυτή είχε την ευθύνη της εξαγωγής του αγώνα σε όλη την Κάρπαθο και θα κατήχθηκε τις προσπάθειες για την απελευθέρωση του νησιού για την ένωση με την μητέρα Ελλάδα. Είχε το πρόσταγμα και την ευθύνη όλων των ένοπλων ομάδων. Αποφασίστηκε επίσης η ίδρυση σε κάθε χωριό τριμελούς επαναστατικής επιτροπής που θα είχε χρέη διοικητικής αρχής και θα είχε και την ευθύνη των ένοπλων ομάδων του χωριού. Για το απέρι εκλέφθηκαν οι Φραγκίσκος Κελαρίδης, Γεώργιος Λαμπρινός και Γεώργιος Σωτάκης. Μία από τις πρώτες αποφάσεις που πήρε η επιτροπή ήταν αυτή και η κατάργηση όλων των Ιταλικών σχολείων και η ίδρυση ελληνικών σχολείων σε κάθε χωριό. Την 6η Οκτωβρίου 1944, στο Μητροπολιτικό Ναό τελείται μεγαλοπρεπής δοξολογία απελευθέρωσης. Ο Χριστόφορος Εκκελαρίδης εκφωνεί τον πανηγυρικό και οι εκλεγείς από τους αντιπροσώπους των χωριών Πατερπαθιακή Επαναστατική Επιτροπή αποφασίζει να κηρύξει την Ένωση της Καρπάθου με τη μητέρα Ελλάδα. Αποφασίζει επίσης να στείλει μια ολιγομερή επιτροπή στους συμμάχους στην Αίγυπτο για να μεταφέρει το μήνυμα της επιτροπής όπου περιγράφονται τα γεγονότα και η αναγκήρυξη της ανεξαρτησίας. Επίσης καλούσε τους συμμάχους να στείλουν τρόφιμα για να μην πεινάσει ο πληθυσμός. Ο λόγος που αποφασίστηκε η αποστολή στην Αίγυπτο ήταν γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος επικοινωνίας, μια και το σκοπευτικό κλιμάκιο είχε ανακληθεί λίγους μήνες πριν για λόγους ασφαλείας. Έτσι την 8η Οκτωβρίου, αφού βρέθηκε μια κοινοτική ομάδα παλικαριών, ξεκινά το παράτονο κυριολογικό ταξίδι της Μακολάκης στην Αλεξάνδρεια, μεταφέροντας το μήνυμα της επαναστατημένης κυριαρχίας για Καρπάθου στους συμμάχους και την ελληνική κυβέρνηση. Το εγχείρημα αυτό, με το μέσο που χρησιμοποιήθηκε και τους μεγάλους κινδύνους που επικοινωνούσε, χαρακτηρίζεται η κορύφωση των γεγονότων των ημερών εκείνων. Το πλήρωμά της, θα το θυμηθούμε, Μιχάλης Φυτάς, Κωνσταντίνος Λαμπρίδης, Εμμανουήλ Πατσουράκης, Λάζαρος Κοσμάς, Σοφοκλής Οικονομίδης, Νίκος Σταματάκης, Γιώργος Χριστοδούλου. Η μαζικότητα, η ορμή, η αποφασιστικότητα των ορισμένων επαναστατών ενισχύει αποφασιστικά την Πανκαρπαθιακή Επαναστατική Επιτροπή, που μαζί με υπαίθριους χειρισμούς της εξαναγκάζει την Ιταλική διοίκηση να της παραδώσει την πολιτική και στρατιωτική εξουσία το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 1944. Η ώρα ήταν εξόχου συγκριτική και ιστορική. Ύστερα από 7 περίπου αιώνες, η Κάρπαθος επιτέλους επέστρεπε στην αγκαλιά της μητέρας πατρίδας. Η απελευθέρωση της Καρπάθου με τις δικές της δυνάμεις και η διακήρυξή της ενσωμάτωσης με την Ελλάδα κάνουν τον γύρο του κόσμου από το BBC και τα δισκογραφικά πρακτορία. Ο Χριστόφορος Σακελαρίδης δηλώνει στο Associated Press. Ο λαός των νησιών της Καρπάθου και της Κάσου, στον οδιότερο άκρη της Βρετανίσου, έχει διακηρύξει την ενσωμάτωση με την Ελλάδα, αφού εκδίωξε όλες τις Ιταλικές αρχές. Η 11η Οκτωβρίου που τιμούμε σήμερα είναι η μέρα της παράδοσης των Ιταλών, κάτω από την πίεση των επαναστατών και αποτελεί επίσης σταθμό στην ιστορία της Καρπάθου. Οι κινήσεις και οι ενέργειες της Πανκαρπαθιακής Επαναστατικής Επιτροπής έχουν τεράστια ιστορική σημασία.
και έχουν θεόντως εκτιμηθεί. Η επιτροπή αυτή απαρτιζόταν από ανθρώπους λόγιους, ανθρώπους προγενούς πατριώτες, σόφρονες, ανθρώπους που μπορούσαν να χειριστούν κρίσιμα θέματα με ψυχραιμία και λογική. Έφταναν σε πέρας τη σημαντικότατη αποστολή τους, χωρίς να χυθεί έστω και μία στεγνό αίμα. Και είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τους κρατητές προέκυψαν μεταξύ των επαναστατών διαφωνίες, κυρίως σε διαδικαστικά θέματα, τα οποία ξεπεράστηκαν πολύ γρήγορα και κατέληξαν σε αποφάσεις και επιθυμητά αποτελέσματα. Τα έγγραφα αυτά, κατά κύριο λόγο, δημιούργησαν τετελεσμένα για τους Βρετανούς, οι οποίοι παρέλαβαν το νησί από ελληνικά χέρια. Το ιστορικό αυτό γεγονός, όπως το αναφέρθηκε, ήταν και είδηση ξένων πρακτορείων σε όλο τον κόσμο. Στο σημείο αυτό, αξίζει να ξαναφέρω, αγαπητοί μου συμπατριώτες, ότι στις 16 Μαρτίου 1946, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνοιας του Πίτσμπουργκ στην Αμερική, που έγινε στην οικία του Αίγνους του Εμμανουήλ Καρακατσάνη, μεταξύ των άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν στο πρακτικό της συνεδρίασης, διαβάζουμε. Αποφασίζεται και ψηφίζεται παψηφί, όπως η 12η Οκτωβρίου, η μέρα απελευθερώσεως της νήσου Καρπάθου, αναγνωριστεί ως εθνική ημέρα της αδελφότητάς μας, της Ομόνοιας Απεριτών στην Αμερική. Τα παραπάνω αναφέρονται στο δίτομο έργο με την ιστορία της Ομόνοιας που έγραψε ο συμπολίτης μας καθηγητής Μιχαήλ Χιώτης. Το περιεχόμενο της παραγράφου αυτής στο εν λόγω πρακτικό αποδεικνύει ότι η Ομόνοια Αμερικής πολύ σωστά 2 χρόνια περίπου μετά τα ιστορικά γεγονότα της 10ης Οκτωβρίου 1944 εκτίμησε τη σημασία της σημαντικής αυτής μέρας της εντολισσής μας. Είναι ο πρώτος επίσημος γνωστός γιορτασμός της επετείου της απελευθέρωσης της Καρπάθου. Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε την ιστορική 5η Οκτωβρίου, την έναρξη του επαναστατικού κινήματος στις Βενετές. Την 8η Οκτωβρίου στην Αρκάσα, σε ανάμεση της αποστολής στην Αίγυπτο. Σήμερα γιορτάσουμε εδώ στο Απέρι την απελευθέρωση με την τελική παράδοση των Ιταλών στις επαναστατικές δυνάμεις. Αυτούς τους 3 ιστορικούς σταθμούς θα τιμά αιώνια η ελεύθερη Κάρπαθος. Σας καλώ όλους μαζί να αναφωνήσουμε. Ζήτω η ελεύθερη Κάρπαθος. Ζήτω η Ελλάδα. Ευχαριστούμε κύριε Πατέρα μου, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες μου. Ένα και το όνομα τόσο. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Για άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε εν τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, αστρικάς των δούλων σου σώτεν ανάπαυσον, φυλάτων αυτάσεις την μακαρία ζωήν την παρασύ φυλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται. Ανάπαυσον, Κύριε, και τα ψυχάς των δούλων σου,
ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να πασών. Και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, ημών η Αγή και άκραντος Παρθένος, Θεώνας πόρος κοιήσασα, πρέπει περτελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεομεθάσω επάτουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν ιδεόμεθα υπέρ αιωνίας και μακαρίας αναπαύσεως, το μεν της ιερής ημών αγώσιν, υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, αν πλημέλημα εκουσιώντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα στιχάς αυτών, εν θα ήδη και οι αναπαύονται, θα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών. Παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα. Παράσκου Κύριε. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωή των κόσμων σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των και τιμημένων δούλων σου, υπέρ αιωνίας και μακαρίας αναπαύσεως, το είναι της ιερής ημών αγώσιν υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεός αγωνισαμένων και ηρεοικός πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξερο, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτής, πραχθένε λόγο, έργο ή διενία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος έως συγχώρησον. Ουκ εστί άνθρωπος, ως ζήσε την επιτυχής και ουκ υπάρχει αμαρτής, σίγαρ μόνος εκ θεμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου ορίζεται. Ότι εσύ ανάσταση ζωή και η ανάπαυση τας ψυχάς των και τιμημένων δούλων σου, υπερμακαρίας και ονείου αναπαύσεως μνήμη, εν της ιερής ημών αγώσιν, υπερ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλεός αγωνισαμένε, και ηρωικός πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παμπλημέλη με εκούσιον και διακούσιον, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να πέμπνω με συνάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν, ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ των νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, τον Άγιο Δοξομοράνη Φήμων Αποστόλων, στον πρώτον Αβραάμ, Ισάπ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Τετραημέρου Φίλου του Χριστού ημών Λαζάρου και πάντων σου των Αγίων και τας ψυχάς των διακινημένων δούλων σου, των υπερ αιωνίας και μακαρίας αναπαύσεως, τον έντι σε ιερείς ημών αγώσιν υπέρ της πατρίδος και της πίστεως ημών ευκλαιώς αγωνισαμένων, κυριακός πας πατρινών και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πάν τη μέλη με ακούσιον την διακούσιον, εν σκηνές δικαιών τάξεων, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε να δικαιώσει να ρυθμίσε, αυτούς με συγχωρήσε, ημάς δε λύσω δε φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Κατάθεση Στεφάνου. Εκ μέρους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της περιφερειακής κοινότητας Καρπάτου, ο κύριος Διακύρης Ανδρέας.
Εκ μέρους του Δήμου Καρπάθου, ο Δήμαρχος Καρπάθου, κύριος Χανιώτης Μιχάλης. Αφεδίου, κυρία Γεργατσούλη, παπά Ειρήνη. Δυνάμεων, ο πρόεδρος Καρπάθου, Σμήναρχος Απόστολος Μπούκας.
Ακολουθεί η δεξίωση στο Μέγαρο Απερίου, προσφορά της Ομόνιας Απερίου. Thank you.
Ιωάννης Ανάκης. Ιωάννης Ανάκης. Γεώργιος Λαμπρινός. Γεώργιος Παραγιωλάκης. Αντώνης Κατσαντωνίου. Μιχαήλ Νιωτής. Αντώνης Κατσαντωνίου. Thank you.